ανίποτος πόνος για την Εκτάρια, η οποία κατακρεουργήθηκε με 16 μαχαιριές από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στην Ιεράπετρα. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Κρίμα και άδικο είναι, γιατί εντάξει, η γυναίκα δεν ήταν άνθρωπος, ήταν εύχαρος, γελαστή, πάντα καλομίλητη. Απλά είναι θλιβερό αυτό που έγινε. 4 παιδιά έμειναν χωρίς μπάνα και χωρίς πατέρα στην ουσία τώρα. Θα μπει μέσα, τελείωσε το θέμα. Τα παιδιά τους θα τη θυμόμαστε έτσι σαν ένα καλοσυνάτο άνθρωπο. Πολύ τραγικό. Εύχομαι η μαμά της να μην μάθει ποτέ την αλήθεια. Είναι μια γριά γυναίκα, πολύ καταβεβλημένη σε μεγάλη ηλικία, και να μάθει κάτι τέτοιο. Ας ακούσει ότι είναι κάτι άλλο. Συγγενείς, φίλοι και γνώστοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην άτυχη Νεκτάρια, μητέρα 4 παιδιών, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελούζο. Δεν μπορούσε να πάει το μυαλό μου ότι ήταν η χωριανή μας. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει στο χωριό, ήξερα ότι είχε 4 παιδιά. Δεν ήξερα όμως την κατάσταση πώς ήταν, τόσο δύσκολη που ήταν στην οικογένειά της. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ αυτό το πράγμα. Πολύ τραγικό. Η Νεκταρία ήταν ένα αθώο πλάσμα. Εδώ ανεθράφηκε, εδώ τελείωσε το σχολείο, να αποδοθεί η δικαιοσύνη και ο Θεός να την απαύσει. Είναι δυνατόν να μην συγκλονιστείς με τέτοιο άγριο έγκλημα. Αυτοί κάθονταν στην Ιεράπετρα. Τώρα τι κάνανε τώρα και τι δεν κάνανε. Αλλά τώρα ακούστηκε ότι την απειλούσε, ας πούμε. Η άγρια δολοφονία προκάλεσε σοκ και στον τόπο καταγωγής της, όπου δημότες δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η 48χρονη θα έπεφτε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσης συζύγου της. Έβλεπα τη φωτογραφία της και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι όντως ήταν η Νεκταρία. Δεν μπορώ να πω ότι το έκανε γιατί είχε συναίσθηση. Δεν μπορεί να μην είχε συναίσθηση σε αυτό που έκανε. Έτσι. Πώς μπόρεσε και έκανε αυτό το πράγμα. Το άγριο έγκλημα το μάθαν όλοι. Είναι από τρόπο, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί πέρα, εδώ μεγάλωσε, εδώ ανατράφηκε. Αλλά από εκεί πέρα, εδώ παντρεύτηκε εκεί πέρα. Εγώ είχα την εδώ τουλάχιστον 25 χρόνια. Γυναίκες του χωριού που γνώριζαν την άτυχη Νεκτάρια μιλούν με θερμά λόγια για το πρόσωπό της και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Αυτό το φαινόμενο δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Ποιοι φορείς της κοινωνίας θα πάρουν μέτρα. Έχει παραγίνει το κακό με τις γυναικοφωνίες. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και πρέπει να επέμβει και η αστυνομία και η κοινωνία όλη, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Ακούμε κάθε εβδομάδα ότι σκότωσε τη γυναίκα του, ότι σκότωσε τη αυτοκτόνησε, ότι έκαμε. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Το να σκοτώνει ένας άντρας μια γυναίκα, την παίρνει, την αγαπάει υποτίθεται. Και την παίρνει, κάνουν παιδιά και μετά αφήνει τα παιδιά του όρφανα. Επειδή χωρίσαν, έπρεπε να την σκοτώσει. Ακόμα και άλλη σχέση να είχε. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό επίσης είναι, το οποίο ίσως το βλέπουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι οι θύτες δεν αποτάθηκαν σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν προλάβει μια διαδικασία, να έχουν προλάβει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ίσως πρόκειται για άτομα της διπλανής πόρτας. 8 παρά 20 το πρωί, και ακούμε τη διοκτήτρια να φωνάζει. Και βγήκαμε έξω και είδαμε το μαράκι με ένα μαχαίρι να παίρνει το μηχανάκι και να φεύγει. Μετά ξαναφώναζε η διοκτήτρια 10 λεπτά μετά. Τότε τη σκότωσε. Και βγήκαν πάλι έξω, λέμε τι έγινε, λέει τη σκότωσε. Το 2021, 13 γυναίκες έπεσαν νεκρές από το χέρι των συντρόφων τους, ενώ από τη μαύρη λίστα δεν λείπει η Κρήτη, που θρηνεί ήδη 3 γυναίκες, το νήμα της ζωής των οποίων κόπηκε με φρικτό τρόπο. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι ο θήτης είναι απορριπταίος από το θύμα. Το γεγονός ότι μια γυναίκα πέφτει θύμα μιας τέτοιας κατάστασης οφείλεται πάντα σε έναν αδύναμο χαρακτήρα. Θέσατε ένα πολύ πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το γιατί τα θύματα ουσιαστικά μένουν στη σχέση και για ποιο λόγο τελικά μένουν σε μια κακοποιητική σχέση. Ξέρετε, πολλές φορές τα θύματα μπερδεύουν τη διεκδίκηση με την αγάπη. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η αγάπη και κάτι τελείως διαφορετικό η διεκδίκηση, ειδικά όταν είναι ακραία διεκδίκηση